Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το μάτς της Κυριακής ανάμεσα στην αναγέννηση Γιαννιτσιών και τον Άρη, με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος προέρχεται από τον Άρη και αγωνίζεται πλέον στην ομάδα της αναγέννησης, τον Γιώργο Σιμψερή, τον παλιό τερματοφύλακα του Άρη. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις? Γεια σου και σε ένα Αλέξη και στην εκπομπή σας. Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα για σένα, νομίζω, λίγο πιο ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, όχι απλά ιδιαίτερο, γιατί προέρχομαι από τον Άρη, εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου. Τα συστήματα για την ομάδα είναι γνωστά. Ναι. Τώρα συναντιόμαστε ως αντίπαλοι πρώτη φορά στην καριέρα μου σε επίσημο παιχνίδι. Μόνο σε φιλικό είχαμε βρεθεί, νομίζω, με το Μακεδονικό, όταν ήμουν στο Μακεδονικό. Τώρα είμαι πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι και τα συναισθήματα είναι ιδιαίτερα. Θύμησε με λίγο, για να θυμηθεί και ο κόσμος, Γιώργο, πότε ακριβώς ήσουν στον Άρη? Στον Άρη είχα έρθει τέλος περίοδου 6-7, ήμουνα το 7-8, το 8-9 στην ΚΑΠΑ 20 με τον κύριο Πασαλή. Το 9-10 που ήταν και ο κύριος Χούπερ και ο κύριος Ουέλεσον, ο πρόεδρος των φυλάκων στην πρώτη ομάδα, σε μέση της χρονιάς είχα εκλειφθεί και στην πρώτη ομάδα για προπονήσεις. Και το καλοκαίρι του 2011 αποχώρησα από τον Άρη. Και τότε η ομάδα είχε πάρα πολλούς ξένους και δεν θα έπαιρνα παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Είχα αποφασίσει να φύγω και εντάξει. Ήμουν περίπου 3,5 χρόνια στον Άρη, δηλαδή. Ναι. Είχες δηλαδή το προνόμιο και την τιμή, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το εξέλαβες και να υπάρχει στο βιογραφικό σου τη συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο που, εντάξει, από το όνομα και μόνο του κυρίου Κούπερ, νομίζω ότι προκαλεί ένα σεβασμό. Έτσι, γιατί όπως το είπατε κι εσείς, αυτό το όνομα, εντάξει, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκαλεί σεβασμό, όχι μόνο για τα στενά όρια της Ελλάδας. Εντάξει, όταν ήμουν στον Άρη ήταν και ο κύριος Μπάγεβιτς τότε, εντάξει, τότε ήμουν πιο μικρός και τότε κάναμε κάποια φιλικά και με την δεύτερη ομάδα, εντάξει, και αυτό ήταν μια προσωπικότητα. Αλλά και ο κύριος Κούπερ, δηλαδή, που τον γνώρισα και πιο κοντά, ήταν για μένα μια τεράστια εμπειρία, όπως και ο κύριος Σούπερ, ο φιλάκων Βραζιλιάνος, ο οποίος, εντάξει, ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, και όλοι οι παίχτες, δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι δεν είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά μαθαίνεις πράγματα δίπλα σε όλους αυτούς τους παίκτες. Ξέρεις, Γιώργο, υπήρχε τότε η αίσθηση, η εντύπωση που δημιουργούνταν ότι υπήρχε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, μια προτεραιότητα, υπήρχε μια μεγαλύτερη δυνατότητα στους ξένους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται και όχι στους Έλληνες. Επειδή εσύ ήσουν εκείνα τα χρόνια που άρχισε ο Άρης να φέρνει αρκετούς Βραζιλιάνους, αρκετούς Ισπανούς, το Λάτιν στοιχείο που λέγαμε, που επικράτησε τότε στον Άρη. Ήταν όντως έτσι η κατάσταση? Δηλαδή χρειαζόταν για τον Έλληνα, ακόμη και αυτόν που θα έβγαινε από τη δεύτερη ομάδα ή και θα ερχόταν από κάποια άλλη ομάδα, θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη προσπάθεια για να πάρει θέση στην ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω πει και άλλες φορές ότι εντάξει, και οι ξένοι παίχτες κάποιες ποιότητας, όπως είχαν έρθει στον Άρη πάρα πολύ καλοί παίχτες, ανεβάζουν το επίπεδο της ομάδας. Αλλά έχουμε και κάποιοι ξένοι παίχτες που προσωπικά δεν ήταν καλύτεροι από κάποια παιδιά τα οποία είχε ο Άρης. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να αναφέρω σε παραδείγματα, αλλά υπήρχαν κάποιοι ξένοι παίχτες οι οποίοι έρχονταν μέσα στο κλίμα επειδή τους βάζαν δίπλα σε κάποιους άλλους. Δηλαδή, που εντάξει, ήταν πολύ καλοί παίχτες και ανεβάζουν την ποιότητα της ομάδας. Καλό είναι να έρχονται, δηλαδή, κάποιοι προσμένης αξίας που θα κάνανε τη διαφορά, αλλά όχι τόσο να τα ισοπεδώσουν μόνο, δηλαδή, και να είναι μόνο ξένοι παίχτες. Δηλαδή σιγά σιγά έπρεπε και η ομάδα να βάλει, δηλαδή να δώσει έμβαση στα δικά της παιδιά και να δει τι ταλέντο υπάρχει στην ομάδα. Να προσθέσω αυτό που λες, μια φορά, αφορά και τη δικιά σου τη θέση, γιατί καταλαβαίνω πάνω κάτω τι εννοείς. Ναι. Για παράδειγμα, δεν χρειαζόταν να φέρει ο Άρης, δεν μιλάμε για τους καλούς ξένους, γιατί πέρασαν και πάρα πολύ καλοί ξένοι. Παίξαν, ανέβασαν επίπεδο την ομάδα και σε έφτασαν να παίζεις και στην Ευρώπη και να κάνεις και εκείνες τις νίκες που έκανες. Δεν το συζητάω. Αλλά υπήρχαν και παίκτες, δηλαδή για τη δική σου θέση να μιλήσω. Τώρα, ένας Νέγκρι και ένας Πιοβεζάν που δεν τους θυμάται και κανένας που πέρασαν στην ομάδα. Αλέξη, αυτό που λες τώρα, δηλαδή δεν ήθελα να βρεις παραδείγματα, αλλά τον έφερες εσύ, τον έφερες αυτό που το Πιοβεζάν, παράδειγμα, εκείνο το καλοκαίρι ήμουν στην ομάδα και προσωπικά πρώτη φορά και στον αέρα και γενικά
έτσι που το έφερε η ζήτηση. Εκείνο το καλοκαίρι είχα επικραθεί πάρα πολύ, γιατί ήταν μόνο το καλοκαίρι και ήταν μόνο ο Μιχάλης Σφάκης στην ομάδα. Ναι. Στην ιεραρχία μετά ήμουν εγώ, δεν υπήρχε άλλο στο σύλλογο τερματοφύλακας. Και εκείνο το καλοκαίρι ξαφνικά φέραν τον Ρενάτο Πιοβεζάν. Και αντί να κληθώ εγώ σαν δεύτερος τότε στα φιλικά που ήταν η ομάδα Ιταλία, φέραν τον αυτόν όπως το είπε. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος, γιατί εντάξει, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, όχι. Εγώ ποτέ δεν αμφισβητώ έναν, και δεν μπορώ να αμφισβητήσω φυσικά, ένα καλό ξένο ποδοσφαιριστή, από τον οποίο θα πάρει και ο Έλληνας ο παίκτης κάποια καλά στοιχεία. Αν είναι καλός, αν είναι ακριβώς, και καλός και επαγγελματίας και καλός ποδοσφαιριστής. Όταν όμως είναι κάποιοι παίκτες αμφιλεγόμενης ποιότητας, γιατί να μην δώσεις την ευκαιρία στα δικά σου τα παιδιά που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής, για να ακολουθήσουν μετά και οι υπόλοιποι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και εσείς ως νεαροί που έρχεστε από τη δεύτερη ομάδα πρέπει να προσπαθήσετε, εννοείται. Σίγουρα η προσπάθεια είναι δεδομένη και όταν σου δίνουν την προσπάθεια πρέπει να την εκτιμήσεις. Γιατί πρέπει να τη σεβαστείς και ειδικά σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Γιατί εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα αλφα-εθνικής απλά. Μιλάμε για μια οντότητα. Μια ομάδα εντάξει, δηλαδή που είναι στις πρώτες τέσσερις ομάδες στην Ελλάδα και μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτή την ομάδα όταν μπαίνεις μέσα πρέπει να τα δώσεις όλα και να σου δώσουν την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι. Φυσικά έτσι είναι. Mm-hmm. Τουλάχιστον εσύ είχες την ευκαιρία εκείνα τα χρόνια να δουλέψεις και με καλούς τερματοφύλακες που είχε ο Άρης, που πέρασαν από την ομάδα και από τον Ουέλεσον. Να μάθεις δηλαδή, πρέπει να πήρες αρκετά πράγματα, να σε βοήθησε στην πολλά διάρκεια. Πράγματα, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Εντάξει, ήταν τρομερή εμπειρία. Mm-hmm. Ο Άρης βέβαια ακολούθησε μία από το 2011 και μετά αντιστρόφως ανάλογη πορεία. Έφτασε στο σημείο πλέον να παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική και να που συναντούνται οι δρόμοι σας πλέον και σε επίσημο παιχνίδι. Την Κυριακή εσύ είσαι στα Γιάννητσα. Ο Άρης καίγεται αυτή τη στιγμή, έχει ένα μείον 4 από τον Πανσεραϊκό. Πώς το βλέπεις καταρχάς αυτό το παιχνίδι την Κυριακή, για να μας πεις λίγο τι κατάσταση είναι και η δικιά σου ομάδα για να γέννηση. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και εσείς, ο Άρης κατέγραψε μια πορεία την οποία κανείς δεν την περίμενε πριν από 4 χρόνια. Mm. Όταν παίζεις με τον Ατλέτικο Μαδρίτης και όχι απλά είσαι ανταγωνιστικός την νικά δύο φορές, δεν περίμενε κανείς από 4 χρόνια ότι ο Άρης θα βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία και με ντεσαβαντάζ τώρα να κυνηγάει τον πρώτο. Είναι ένα παράξενο συνέστημα γιατί να την έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Ειδικά για μένα κιόλας που. Εντάξει, έχω περάσει πολλά στον Άρη, το να το βρίσκω τώρα σαν αντίπαλο είναι κάτι από τη μία νιώθω δέος, από την άλλη σκέφτομαι ότι είμαι επαγγελματίας και θα δώσω όλα τα πάντα για την ομάδα μου. Mm-hmm. Γιατί και εμείς έχουμε στόχο της παραμονής, είμαστε μία νεανική ομάδα. Mm-hmm. Από πέρσι η ομάδα που ήταν στη Β' Εθνική, η αναγέννηση έκανε ένα ξεκαθάρισμα. Πήρε λίγα έμπειρα παιδιά, προώθησε κάποια ομάδα από την ΚΑΠΑ 20 της αναγέννησης, παιδιά από τις γύρω ομάδες και εντάξει, η ομάδα λειτουργεί σε επαγγελματικά πλαίσια, η ομάδα της αναγέννησης, στηρίζεται σαν στις νεαρές ηλικίες και όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και έχετε και ένα προπονητή ο οποίος και αυτός έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Άρη, τον Αντώνιο Σαμπουτζή. Δηλαδή και για αυτόν και για σένα είναι λίγο διαφορετικό το παιδί, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που αγαπήθηκαν στον Άρη, ο Αντώνιος Σαμπουτζής. Ναι, ο κ. Σαμπουτζής, όπως είπατε, έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του, ιστορία του Άρη. Από τους παίκτες οι οποίοι άφησαν για τα καλά το στίγμα τους και αυτός. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί γι' αυτό αγάπησε το σύλλογο και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Επειδή έχουμε δει, Γιώργο, γήπεδα σε πολύ κακή κατάσταση φέτος, πες μας έτσι εσύ που παίζεις εκεί πέρα στα Γιάννητσα, το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, τι να περιμένουμε την Κυριακή? Το γήπεδο ήταν όλη τη χρονιά σε καλή κατάσταση, αλλά έχει επιβαρυνθεί τελευταία με τις βροχές και όπως το Σάββατο με τη Δόξα Δράμα στην Κυριακή που παίζαμε, αναβλήθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν σε τόσο κακή κατάσταση. Απλώς από τις βροχές βαρύνθηκε. Τώρα αυτή η εβδομάδα δεν έχει βρέξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν θα μπούμε καθόλου μέσα στο γήπεδο τη εβδομάδα. Κάνουμε συγκαταστάσεις της ομάδας σε άλλο γήπεδο προπόνηση και δεν θα το επιβαρύνουμε. Mm-hmm. Άμα δεν υπάρχει άλλη βροχόπτωση, το γήπεδο θα είναι σε καλή κατάσταση την Κυριακή. Γιατί δεν θα μπούμε μέσα στη εβδομάδα καθόλου στο γήπεδο. Δεν θα το πάρεις.
Ναι, ναι. Έχεις αντιμετωπίσει και τις υπόλοιπες ομάδες με τις οποίες ο Άρης αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη της ανόδου. Κάνε μας και τη δικιά σου εκτίμηση και για τον Πανσεραϊκό και για την Καβάλα, γιατί πιστεύεις ότι τελικά θα γίνει στο τέλος? Πιστεύω ότι η διαφορά που έχει ο Πανσεραϊκός με τον Άρη είναι ότι ο Πανσεραϊκός είναι πιο πολύ ομάδα της κατηγορίας και αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με διαφορετικό τρόπο. Ξέρει να παίξει το ποδόσφαιρο της κατηγορίας. Η Καβάλα, που είδα στα μεταξύ μας παιχνίδια, παίζει και αυτή στυλ ποδόσφαιρο όπως ο Άρης, άλλης κατηγορίας. Και γι' αυτό κιόλας τα παιχνίδια δυσκολεύεται να τα κερδίσει. Είναι λίγο πιο μαζεμένα τα σκορ. Οι Σέρες, επειδή ίσως ήταν και πέρσι στην τρίτη εθνική κατηγορία και μάθαν την κατηγορία καλύτερα, δεν ξέρω, δείχνει πιο εμπειρία στην κατηγορία αυτή. Γιατί εντάξει, και η Γάμα Εθνική είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Τώρα, ο Άρης στα χρόνια Super League ξαφνικά στη Γάμα Εθνική και δεν είναι, ίσως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και ίσως λόγω αυτό. Αλλά εντάξει, και πάλι όμως δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να χάσει τη μάχη για την άνοδο, γιατί εντάξει, ο Άρης είναι Άρης και πιστεύω ότι θα μπορέσει στο τέλος να κερδίσει το νήμα. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει το δεσαβαντάζ και αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα κρυθεί και είναι και Καβάλα στη μέση, είναι η μάχη των τριών και είναι στο μεταξύ της παιχνίδια, πιστεύω, θα κρυθεί μέσα στο Βικελίδης. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό που σχολιάσες που είπες είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης δυστυχώς βρέθηκε σε μια κατηγορία που είναι για αυτόν να είναι κάτι σαν ξεναίδατα. Δεν ήξερε και δεν ξέρει, νομίζω, μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές τις κατηγορίες. Ότι ο Πανσεραϊκός τα τελευταία χρόνια είναι μια φύτα, μια γάμα. Πέρυσι ήταν πάλι γάμα. Ήταν μέχρι το τέλος, κυνηγούσε την άνοδο μαζί με τον Αγροτικό. Ναι, ακόμα και ο Πανσεραϊκός πέρσι, Αλέξη, επειδή και αυτό στα χρόνια β' εθνική, και ακόμα και αυτό επειδή πέρσι πάλι μου στην κατηγορία, φαινόταν και αυτό έξω από τα νερά του. Δηλαδή, και γι' αυτό πέρσι γάμα που είχατε μια χρονιά και αυτό εδώ δεν μπορούσε να βγει με τον Αγροτικό Αστέρα. Ήταν και από ενώ φέτος είναι την δεύτερη του χρονιά και σαν να τον είδε πιο έμπειρο, δηλαδή με την κατηγορία πιο έμπειρο, όχι παιχτικά, γιατί και πέρσι ο Πανσεραϊκός είχε καλό υλικό, αλλά κι όμως δεν μπορούσε να βγει. Ίσως αυτό παίζει και ένα ρόλο. Αλλά εντάξει, ο Άρης είναι Άρης και δεν σημαίνει, εντάξει, να μην ακούει ο κόσμος ότι αυτός είναι ο λόγος, εντάξει, ο Άρης είναι Άρης. Και η Άκη πέρσι έπεσε και εκεί δεν είχε την κατηγορία, αλλά πήγε αέρας. Δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος, πρέπει να κοιταχτούν στα μάτια μεταξύ τους και να δουν τι φταίει. Περίμενες εσύ πάντως, Γιώργο, τον Άρη να δυσκολεύεται έτσι σε πολλά παιχνίδια, να φτάνει μέχρι στο Αγιονέρι για παράδειγμα στο 70 φεύγα για να σκοράρει, να μην μπορεί να δημιουργεί τόσες πολλές ευκαιρίες και να τις τελειώνει για να φτάνει έτσι να σφίγγει την καρδιά των οπαδών μέχρι το τέλος για να πάρει τα παιχνίδια? Κοιτάξτε να δείτε, εν μέρη πριν έχει στο πρωτάθλημα, όταν έχει στο πρωτάθλημα και δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Αλλά είδα ότι είδα το επίπεδο των ομάδων και είδα το πώς παίζουν και περίμενα σε κάποια παιχνίδια θα δυσκολευτεί. Αλλά όχι συνέχεια. Δηλαδή είδα ότι ο Άρης σε πάρα πολλά παιχνίδια δυσκολεύτηκε. Ακόμα και σε παιχνίδια που κέρδισε με 3-0, δεν σκόραρε από την αρχή. Και ακόμα και σκέφτονται τα παιχνίδια, άμα δει κάποιος την έκβαση του αγώνα και το δει το παιχνίδι, σημαίνει ότι δυσκολεύτηκε. Πέρα από το σκορ που μπορεί να έχει διαφορά 3 τέρματα, δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην δυσκολεύει. Και αυτό σε παραξενεύει. Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια θα δυσκολευτεί. Αλλά δεν το περίμενα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή να δυσκολεύσει σε μεγάλο βαθμό στα παιχνίδια. Επειδή έχει παίξει τον Άρη, πιστεύει ότι, γιατί το σχολίαζα την προηγούμενη ώρα, αυτή η πίεση, το άγχος της φανέλας και πολύ περισσότερο η υποχρέωση της ανόδου παίζει ρόλο ή είναι κάτι που εμείς το λέμε ως δικαιολογία και δεν ισχύει τελικά? Σίγουρα. Εντάξει, το να παίζει τον Άρη και να ξέρει ότι όλος ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή, ζει και αναθνέει για την ομάδα, γιατί ειδικά εμείς που είμαστε Έλληνες και βγαίνουμε έξω, συναναστρεφόμαστε με τον κόσμο και ξέρουμε ο κόσμος τι περιμένει. Σίγουρα οι παίχτες έχουν πίεση τώρα. Γιατί κιόλας είναι και 4 πόντους πίσω, δηλαδή η πίεση έχει μεγαλώσει ακόμα. Πέρα από την πίεση που είχα στην αρχή, ότι πρέπει η ομάδα να ανέβει. Και υπάρχει πίεση τώρα. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι υπάρχει πίεση. Αλλά εντάξει, πρέπει να. Εντάξει, είναι παίχτες που έχουν παίξει ομάδες, δηλαδή εντάξει. Δεν, πλέον η ομάδα έχει καθαρά εμπειρία μετά τον Ιανουάριο κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες που έρχονται από άλλη εθνική, αν όχι όλοι, οι πιο πολλοί. Κοιτάξτε, πλέον δεν νομίζω να έχουν και πρόβλημα. Στο πρώτο γύρο είχε και πιο νέα παιδιά από την ΚΑΠΑ 20 και μπορεί να όντως να
ήταν λίγο αυτό το άγχος αυτά. Τώρα πλέον είναι πολύ πυρεολοί παίχτες. Δηλαδή, άμα σου βάλει έναν έναν, όλοι έχουν πάρα πολλές συμμετοχές. Και εντάξει, όσο και να βαραίνει πίσω, πιστεύω ότι μπορούν να τα επεξέλθουν. Έτσι, κάτι κλείνοντας, ο προσωπικός στόχο που έχει θέσει ως Γιώργος Τσιμψερής, ποιος είναι? Ο προσωπικός μου στόχος είναι να τελειώσει καλά η χρονιά αρχικά, γιατί είχα ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό. Είχα κάνει εγχείρηση στο χιαστό πέρσι τέλος χρονιάς και μπήκα φέτος στα μέσα της χρονιάς και ήταν μια δύσκολη περίοδο για μένα. Αλλά μπόρεσα και πάτησα στα πόδια μου πολύ καλά, τα απεξήλθα από την πρώτη φορά που έκανα από τα δοκάρια και ήμουν σε καλή κατάσταση. Ο στόχος μου είναι αυτό, να τελειώσω καλά η χρονιά, να κάνω μια καλή χρονιά και να μπορέσω του χρόνου να κάνω κάτι καλύτερο, δηλαδή σε μια μεγαλύτερη ομάδα και σε μια καλύτερη κατηγορία και κάποια στιγμή να επιστρέψω και στον Άρη. Στο ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μείνεις μακριά από τραυματισμούς, που είναι το χειρότερο για τους ποδοσφαιριστές. Και ό,τι επιθυμείς φυσικά στην καριέρα σου, γιατί ακόμη μικρός είσαι, στα 24 δεν σε πήρανε τα χρόνια. Ναι. Άλλωστε, και γιατί όχι, κάποια στιγμή να σε δούμε να επιστρέψεις και στον Άρη. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Hey.